Πώς είναι η δρόμη? Κοιτάξτε, να δείτε, πιστεύουμε ότι σε καμιά ώρα θα φτάσουμε Κρίκυλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τις τοπικές κοινότητες Άμπλιανη, Στάβλη, Δομνίστα και τα χωριά Ρωσκά, Ψιανά, τα οποία θα πρέπει να ανοίξουμε και αυτά. Μάλιστα, μέσα στο Κορπελίσι στην πόλη έγινε καθαρισμός. Τι συνθήκες επικρατούν σήμερα? Κοιτάξτε, παρόλο τη χιονόπτωση που είναι συνεχόμενη, προσπαθούμε να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση μέσα στην πόλη. Νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο, η πόλη μπορεί να κυκλοφορηθεί. Αυτό που ζητάμε και από τους δημότες μας και τους παρακαλούμε να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις, για να μπορεί να εξυπηρετούνται και τα μηχανήματα να φεύγουν γρήγορα στους δρόμους και να γίνει και καλός καθαρισμός. Αλυσίδες παντού, έτσι? Ναι, συνιστούμε στους οδηγούς και στα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν να έχουν απαραίτητες αλυσίδες μαζί τους. Αλάτι έχει ο Δήμος για να... Έχουμε ακόμα αλάτι, παρόλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον προμηθευτή, ότι δεν πήραν πάρα πολύ αλάτι οι εθνικές οδού και δεν έχουν να μας στείλουν. Πιστεύω μαύρο ότι θα προμηθευτούμε και το ανάλογο αλάτι. Τώρα υπάρχουν κάποια χωριά που είναι αποκλεισμένα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι χωριά αποκλεισμένα. Α, έτσι. Θα φτάσω, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της μέρας θα φτάσουμε και στα... Ποια χωριά είναι αποκλεισμένα? Από την Δημοτική Ενότητα Δομνίστας είναι Ρωσκά, Ψιανά, Άμπλιανη και Στάβλη. Από τη Δημοτική Ενότητα Προυσού είναι Σταυροχώρη και Αλέστια. Αυτά είναι προς το παρόν. Πιστεύουμε μέχρι το βράδυ να ανοίξουμε. Από εδώ, Φουρνά, Κτημενίων. Αυτή είναι όλα ομαλοποιημένη η κατάσταση. Μάλιστα. Από θέση βράχος δεν περνάει, έτσι? Όχι. Τη θέση βράχος τον δώσαμε κλειστό γιατί είχε και έντονη χιονόπτωση αλλά και αρκετόν αέρα. Κάνουμε προσπάθεια νωρίς το πρωί. Ο Δήμος με πόσα μηχανήματα ανεργεί αυτή τη στιγμή? Πέρα από τα δικά του, μίσθωσε και 6-7 ιδιωτικά μηχανήματα.